αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν καν να διαφανεί ως ενδεχόμενο η πιθανότητα μη εξασφάλισης της άδειας τέλεσης αγώνων στη Σούπερ Λίγκα. Στο γήπεδο Ζωσιμάδες εμφανίζονται όχι μόνο τα μέλη της διοίκησης του ΠΑΣ αλλά και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, εκτός από το χρόνο, είναι φυσικά το οικονομικό και η κάλυψη του κόστους. Την προσεχή Τρίτη στη 1 το μεσημέρι στην Αθήνα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιώργος Χριστοβασίλης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δημήτρης Πανοζάχος, ο Νομάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και το μέλος της διοίκησης του ΠΑΣ, Δήμαρχος Τύμφης Γιώργος Σουκουβέλος, θα συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΟΠΑΠ, κ. Χατζή Εμμανουήλ. Σκοπός της συνάντησης είναι η εξασφάλιση της οικονομικής συνδρομής του ΟΠΑΠ μέσα από το δικό του χορηγικό πρόγραμμα για την κάλυψη μέρους του κόστους για τις εργασίες. Δεν πρόκειται άλλωστε για μια πρωτοφανή τακτική αλλά για κάτι που ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις σε πολλά γήπεδα της Σούπερ Λίγκα και μικρότερων κατηγοριών. Η εξέλιξη αυτή, αν φυσικά συνοδευτεί και στην πράξη με θετικό αποτέλεσμα, θα σημάνει ταυτόχρονα και τη λύση του μεγαλύτερου ίσως προβλήματος για τη διοίκηση της ΠΑΕ. Άλλωστε, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, το κόστος για την εκτέλεση των εργασιών αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, η διοίκηση εξόφλησε τους ποδοσφαιριστές, πληρώνοντας μέχρι 30 Ιουνίου δόσεις μισθούς ενίκεια πριν τετράδας και πριν ανόδου για όσους είχαν τη σχετική πρόβλεψη, αλλά κράτησε παράλληλα και τα πρόστιμα των 3 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα που είχε επιβάλει για την αγωνιστική συμπεριφορά παικτών στα παιχνίδια με Καλαμάτα και Εθνικό Αστέρα. Ο Γιώργος Χριστοβασίλης συναντήθηκε διαδοχικά με τους παίκτες, τους οποίους ο Γιώργος Παράσχος δεν συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του. Πρόκειται για τους Καρακώστα, Παγώνη, Γκουγκουλιά, Λουμπούτη, Κουβεντάρη, Κουτσοσπύρο και Γόγολο. Για τον τελευταίο τα πλάνα ίσως να αλλάξουν μετά από συζήτηση που είχε ο ίδιος με τον κύριο Παράσχο και τελικά να παραμείνει στην ομάδα. Ο Καρακώστας και ο Κουβεντάρης θα δοθούν πιθανότατα δανεικοί, με τον πρώτο να εκφράζει την προτίμησή του για ομάδα της Αθήνας, ενώ για όλους τους υπόλοιπους το τοπίο θα ξεκαθαρίσει οριστικά στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, αφού θα πρέπει να αποδεχθούν την πρόταση να συμφωνήσουν για τη λύση των συμβολέων τους, λαμβάνοντας όμως και αντίστοιχα την αποζημίωσή τους. Ο κύριος Παράσχος μαζί με τον κύριο Αγγελή συνεχίζουν να παρακολουθούν από DVD τις ικανότητες διαφόρων ποδοσφαιριστών, ενώ στα Γιάννενα βρίσκεται σήμερα ένας Ουρουγουανός μάνατζερ που προτείνει παίκτες για τον ΠΑΣ. Ο Παναγιώτης Μαλιαρίτσης, πρώην τερματοφύλακας στο Χαϊδάρι και το Φωστήρα, θα είναι ο γυμναστής των τερματοφυλάκων, ενώ στις 24 Ιουνίου, μία μέρα πριν την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας, θα γίνει η παρουσίαση του κυρίου Παράσχου.